Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5 Μαΐου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά και σήμερα, όλα τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα πολιτικά γεγονότα τα οποία καταγράφονται στην χώρα, καταγράφονται βεβαίως διεθνώς, αλλά ειδικά στην δική μας την περιοχή, στο Νότιο Αιγαίο και πιο ειδικότερα στα 12 νησιά. Λοιπόν, με τα τυπικά διαδικαστικά, άκρως απαραίτητα όμως πιστεύω, που έχουν να κάνουν με τις δικές σας παρεμβάσεις, υποδείξεις, αναφορές και άλλα πολλά, υπάρχει και είναι ορατό το τηλέφωνο στην οθόνη σας. Επίσης, τα δύο email της εκπομπής, επιμένω στα email, διότι είναι πολύ πιο εύκολη αυτή, αν θέλετε, η συνομιλία μαζί σας, όπως επίσης και η δυνατότητα να αναπτύξετε θέματα μέσω ημών. Μαζί στις 3@gmail.com, είτε το δεύτερο των email που είναι το aegeotvrodos, μία λέξη, @gmail.com. Επιμένω, το λέω καθημερινά, το λέω 3 χρόνια δηλαδή, ότι μέσα από την πλατφόρμα, την ψηφιακή της Κοσμοτέ, σε όσους διαθέτουν πακέτο, αναζητώντας το κανάλι 651, όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να βλέπετε την εκπομπή μας βεβαίως ζωντανά. Επίσης, από το ψηφιακό πακέτο της Digia, από το κανάλι 1023 και από όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο μέρος της γης, είναι πολύ δωδεκανήσι της διασποράς, μέσα από το διαδίκτυο, η κεντρική ιστοσελίδα, το site του σταθμού, είναι το aegeotv.gr, εκεί υπάρχει πάνω η εφαρμογή live streaming. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους στην σημερινή επικαιρότητα. Απόψε στις 7 ανακοινώνει το σχέδιο για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο το πρωί θα έχουμε εξειδίκευση αυτού του σχεδίου. Εξαρτώθηκε από την ελληνική αστυνομία η Σπύρα, η οποία εδώ και αρκετό καιρό είχε ξυλώσει τις καλωδιώσεις, τα καλώδια ηλεκτροφωτισμού και είχε οδηγήσει στο σκοτάδι την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Υπεράνω υποψίας, θα λέει κανείς, έτσι, αυτοί που συνελήφθησαν. Τουλάχιστον τα 5 από τα 6 άτομα. Ευνηδιασμένη από τη συζήτηση, η οποία έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου για τα ελάφια, δηλώνει η δασάρχης, η κυρία Κέτη Μπαλατσούκα. Παγκοακό συλλαλητήριο αύριο για τα θέματα υγείας, κλειστά όλοι οι οικός. Και βεβαίως, κατάμεστη η αίθουσα, χθες την παρουσίαση για το βιβλίο, το οποίο αφορά τον Δημήτρη Κρεμαστινό, με την παρουσία πολλών πολιτικών στελεχών από όλα τα κόμματα. Με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε και θα συζητήσουμε για το βιβλίο αυτό τις ερχόμενες ημέρες. Και την Κυριακή των Μυροφόρων γιορτάζει ο Ταξιάρχης, η εικόνα που βρίσκεται στην Ιερά Μονή του Αρταμίτη. Αναφέρομαι στην γνωστή εικόνα του Ταξιάρχη των Μανταμάδων και θα έχουμε αργότερα την δυνατότητα να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα με τον άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά το είχε ως θάμα και το έκανε πραγματικότητα, έναν αθλητή bodybuilding, τον Γιάννη τον Μάγκο. Λοιπόν, αυτά ως μία πρώτη εικόνα. Πάμε να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, γιατί λέγαμε πολλά τις τελευταίες ημέρες. Βεβαίως και οι αστυνομικοί έλεγαν ότι η δουλειά μας είναι στους δρόμους. Λοιπόν, η πίεση η οποία ασκήθηκε και κυρίως οι πληροφορίες που υπήρχαν στην αστυνομία με διάφορες πινακίδες οδήγησαν σε μία σημαντική επιτυχία την αστυνομία, η οποία κατάφερε να εξαρθρώσει αυτή τη σπήρα, πρόκειται περί σπήρας, 5 ημεδαπών νεαρών, από μεγάλο χωριό της Ανατολικής Ρόδου, που ουσιαστικά ξύλωσαν αυτά τα 7 χιλιόμετρα και συνελήφθησαν να τους έχουν μείνει τα τελευταία 500 μέτρα, που δεν πρόλαβαν να διοχετεύσουν στον γνωστό αποδέχτη, ο οποίος ήταν ένας Ρωμά που ασχολείται με το σκραπτ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ήταν μια επιχείρηση η οποία εδώ και καιρό ήταν σε πλήρη εξέλιξη, χρησιμοποιούσαν τον κατάλληλο εξοπλισμό, έδιναν την εικόνα σε κάποιον ο οποίος διερχόταν την περιοχή ότι πρόκειται για ένα συνεργείο το οποίο κάνει εργασίες. Όταν σε αυτό το μέτωπο έχουμε διαρκώς συνεργεία, τα οποία κάνουν εργασίες και επιχειρούν ουσιαστικά να ηλεκτροδοτήσουν, να φωτίσουν όλη την Εθνική Οδό από την Ρόδο μέχρι και την περιοχή της Λίνδου. Έτσι λοιπόν,
Με αυτόν τον τρόπο δεν οδηγούσαν τον κοινό νου δηλαδή σε μια υποψία προκειμένου να πάρει φωτογραφίες κτλ. Αλλά σιγά σιγά, που λένε, ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν για τα περαιτέρω. Φαντάζομαι ότι η διαδικασία είναι γνωστή, θα οδηγηθούν στην εισαγγελία, η οποία στη συνέχεια νομίζω θα αποφασίσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει για αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία της αστυνομίας ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Νοτίας Δωδεκανήσου, ο κ. Μανώλης Ανδρουλάκης. Σχετικά με την υπόθεση που εξεχνιάστηκε από τις αστυνομικές υπηρεσίες για την κλοπή καλωδίων από, από την Εθνική Οδό Ρόδου-Γίνδου το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να συγχαρούμε καταρχήν τους συναδέλφους που δούλεψαν αυτή την υπόθεση, ασχολήθηκαν και έφεραν εις πέρας την έφεραν εις πέρας με αποτέλεσμα να συγχυθούν οι δράσεις και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο ταλάνιζε και την τοπική κοινωνία αλλά και τις αστυνομικές υπηρεσίες. Οι δράστες οι οποίοι είναι από την περιοχή μας τη ζημιά που δημιούργησαν, αυτό που θα τους προσέφερε η κλοπή, αν την κάνουμε οικονομικό μέγεθος, ήταν κατά πολύ υποδιέστερη σε σχέση με τη ζημιά που προξένησαν. Ευτυχώς λύθηκε αυτό το ζήτημα και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη οι δράστες. Λοιπόν, φανταστείτε και το ποσό το οποίο ουσιαστικά αποκόμισαν από αυτή τη διαδικασία δηλαδή. Μιλάμε για 3,5 ευρώ το κιλό. Φανταστείτε τον όγκο αυτών των καλωδίων, διότι μιλάμε συνολικά για 7 χιλιόμετρα τα οποία είχαν αποξηλώσει από την Εθνική εδώ τμηματικά από τον περασμένο Νοέμβριο. Αυτοί και κάποιοι οι άλλοι. Λοιπόν, συνελήφθησαν οι 5 νέοι άνθρωποι. Αυτό πραγματικά είναι λυπηρό, ότι έχουμε νέους ανθρώπους. Έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι πολλοί εξ αυτών φαντάζομαι ήταν και υπεράνω υποψίας. Μπορούσε το μυαλό να πάει εκεί. Και βεβαίως ο ιδιοκτήτης της μάντρας, ο οποίος προμήθευε ουσιαστικά αυτό, μάλλον διοχέτευε αυτό το υλικό προς το κέντρο. Οπότε εκ των πραγμάτων η αστυνομία έχει βρει τον τρόπο, έχει βρει τα ίχνη, έτσι ώστε να εντοπιστούν και άλλοι παραβάτες, διότι υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα και κάνουν και την ίδια δουλειά. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε συχνά περιστατικά. Απλά τώρα δημιούργησε πολύ μεγάλη, αν θέλετε, περιέργεια και νομίζω ότι αυτό ήταν και ένα λόγο όπου γρήγορα είχαμε αποτέλεσμα, δεδομένου ότι ήταν πάνω στον οδικό άξονα, δεδομένου ότι χρειαζόταν πάρα πολλά εργαλεία και εξοπλισμό και κυρίως φορτηγά για να μεταφέρεις όλο αυτό το πολύ βαρύ υλικό των καλωδίων. Μιλάμε για τεράστια καλώδια και βεβαίως σε μια κοντινή απόσταση από εκεί που τα ξύλωναν, εάν κανείς δει την πορεία, που σημαίνει ότι πολύ γρήγορα φόρτωναν αυτά καλώδια και πήγαιναν και τα έκρυβαν σε μια γνωστή έτσι, αποθήκη. Λοιπόν, τώρα αλλάζουμε τελώς θέμα. Πάμε στο άλλο μείζον θέμα που προέκυψε αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι τις τελευταίες πλέον πινελιές θα βάλουμε σήμερα αύριο, διότι ακούμε καθημερινά σκέψεις και προτάσεις. Έχει να κάνει με το γνωστό θέμα και τα ελάφια. Αυτός ο θόρυβος ο οποίος δημιουργήθηκε μετά από μια συζήτηση η οποία έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το κατανοώ ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Το διαπιστώνει κανείς και στα social media όταν μπαίνει και διαβάζει κάποιες τοποθετήσεις που γίνονται. Και μετά από αρκετό καιρό είχαμε τη δυνατότητα σήμερα, τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, στον Real Voice, να ακούσουμε την διευθύντρια της δασικής υπηρεσίας της περιοχής μας, την κυρία Κέτη Μπαλατσούκα. Τι είπε λοιπόν η κυρία Μπαλατσούκα? Ότι ευνηδιάστηκε από αυτήν την απόφαση να συζητηθεί το θέμα στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευνηδιάστηκε, είπε, γιατί από τις αρχές του Μάρτη, όταν υπήρξε αυτή η συνεννόηση, παρουσία όλων, έτσι, και του Δήμου της Ρόδου με τον Υπουργό, ο Υπουργός σε εκείνη την σύσκεψη, αυτό εγώ δεν το γνώριζα, έκανε μία αναφορά ότι δεν τίθεται θέμα λήψης διαχειριστικών μέτρων. Δηλαδή, δεν συζητάμε για στηρώσεις, δεν συζητάμε να στείλουμε τα ελάφια σε κάποιον άλλο χώρο και βεβαίως επουδενή συζητάμε για κυνήγι. Γιατί δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Είχε ακυρωθεί η πρώτη σύμβαση η οποία επιχειρήθηκε
Αν θέλετε και για τυπικούς λόγους από το ελεκτικό συνέδριο, διαβάζοντας γιατί διάβασα αυτή την απόφαση και πραγματικά διερωτώ με γιατί αυτή η απόφαση δεν διαβάστηκε από εκεί που θα έπρεπε, για να γνωρίζουμε το τι είχε υποθεί, ή γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε πράγματα τα οποία απορρίφθηκαν από τον ίδιο τον Υπουργό και από τις συσκέψεις που έγιναν. Και βεβαίως πολύ παλαιότερα να λέγαμε διάφορα θέματα, αλλά ουδέποτε αυτά τα θέματα μπήκαν σε μια συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί κατανοώ και τη δυσκολία. Λοιπόν, χρειάζεται πιο μεγάλη προσοχή, επαναλαμβάνω, και σε αυτά τα ζητήματα τα οποία προκαλούν. Λοιπόν, επί της ουσίας, επιστρέφουμε, και εκεί είναι το σημαντικότερο. Έγινε μια συζήτηση, προκλήθηκε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση, ακούστηκαν πάρα πολλά, όμως το κυρίαρχο είναι ότι επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε, το λέγαμε και χθες, δηλαδή στην υλοποίηση αυτών των μέτρων, γιατί έχουν γίνει βήματα και σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, κυρία Μπαλατσούκα αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει αυτή την περίοδο, στη διαδικασία που τρέχει από τη δασική υπηρεσία, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τη δασική υπηρεσία, την περιφέρεια και βεβαίως και τον Δήμο της Ρόδου, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα παραμένει, είναι δεδομένο. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ζημίες που έχουμε στις καλλιέργειες, κοιτάξτε, δεν είναι από τα ελάφια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι από τα ελάφια, είναι από τα αμνοερήφια, τα οποία χωρίς κανείς να το συνοδεύει, βοσκός δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνουν, δημιουργούν προβλήματα παντού. Τώρα, μένουμε στο θέμα, έχουμε διάφορες απόψεις, κάποια ρεπορτάζ τα προλάβαμε τις προηγούμενες μέρες, κάποια είναι σε κρεμότητα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για το ζήτημα αυτό ο Δημήτρης Κρητικός, επικεφαλής της παράταξης Ρόδος Αξιών, Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος Καμήρου. Κοιτάξτε, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε ένα θέμα, το οποίο το έφερε ο κύριος Καραταπάνης, ο υπεύθυνος της Νότιας Ρόδου, για το πρόβλημα των ελαφιών. Όχι βεβαίως να πάρθει απόφαση για το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό, αλλά για το αν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμβάλλει με μια μελέτη την οποία θα κάνουν οι ειδικοί. Και βεβαίως από αυτού δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, διότι πάντα πρέπει να σεβόμαστε τις γνώμες των ειδικών σε αυτά τα θέματα. Βεβαίως μετά ανοίχθηκε συζήτηση γύρω από το πρόβλημα που προξενούν, τέλος πάντων, που προκαλείται από τον αριθμό, τον αυξημένο αριθμό των ελαφιών σε όλη τη Ρόδο και όχι μόνο στην περιοχή της Νότιας Ρόδου. Και ακούστηκαν διάφορες απόψεις, μεταξύ αυτών και το κυνήγι των ελαφιών, το ελεγχόμενο κυνήγι των ελαφιών, η θανάτωσή τους κτλ. Βεβαίως εμάς μας βρίσκει τελείως αντίθετο σε αυτό, διότι το ελάφι είναι το σύμβολο της Ρόδου, είναι μια καθαρή γενεά, θα έλεγα, όσον αφορά τα βιολογικό όρο χρησιμοποιώ, δηλαδή τι πάει να πει καθαρή γενεά, το DNA τους είναι ξεχωριστό, είναι δικό μας, εν πάση περιπτώσει, και καλό θα ήταν να το διαφυλάξουμε αυτό, αλλά βεβαίως να μην μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να φύγει από εδώ και να αναπτυχθούν σε άλλες περιοχές. Η πρόταση δική μας ήταν ότι αν φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να ελαττώσουμε τον αριθμό, μόνο με τη μορφή της δωρεάς θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν τόσοι και τόσοι ζωολογικοί κήποι ανά τον κόσμο. Θα μπορούσαμε να δωρήσουμε, σε συνεργασία βέβαια με αυτούς, οι οποίοι θα το ήθελαν πάρα πολύ. Και βεβαίως, φανταστείτε να υπήρχε ένας χώρος σε αυτούς τους κήπους, στην Αυστραλία, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, που θα αναφέρεται, ας πούμε, η καταγωγή αυτών των ελαφιών, Ρόδος, με μια, δεν ξέρω, απεριγραφή της Ρόδου και με πάση περιπτώσει τι είναι αυτό το ελάφι και το ένα και το άλλο. Θέλω να πω τι διαφήμιση θα ήταν αυτή για τον τόπο μας. Βεβαίως, ακούγεται δύσκολη αυτή η απόφαση και η πράξη, στην πράξη βασικά, δύσκολη και ουτοπική, αλλά βεβαίως τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο και τίποτα δεν επιτυχάνεται εάν δεν προσπαθήσεις. Λοιπόν, αυτό από τον κύριο Κρητικό. Επαναλαμβάνω όμως ότι στην σύσκεψη η οποία έχει γίνει αυτά τα ζητήματα αποκλείστηκαν τα διαχειριστικά μέτρα που έχουν να κάνουν ουσιαστικά και με το γεγονός ότι μπορούν τα ελάφια να ελαττωθούν με το να τα στείλουμε σε κάποιον άλλο τόπο. Είχε γίνει
πριν από πάρα πολλά χρόνια δηλαδή, θυμάμαι καλά ήταν επιδημαχία του Σάβα Καραγιάννη, είχε αποφασιστεί τότε να σταλεί ένα ζευγάρι ελαφιών στη Λίμνο. Στο τέλος κατόρθωσαν και έχουν κάνει μια πολύ ικανή πληθυσμιακή κοινότητα ελαφιών δηλαδή ουσιαστικά, έτσι από την απαραγωγή στην Λίμνο, φυσική, έχουν και αυτοί πλέον ντάμα-ντάμα, ήταν τα ντάμα-ντάμα από την Ρόδο, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν κάποιες επιπληκτικές μελέτες που κατέδειξαν ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό είδος, το πλατώνι, το ροδιακό πλατώνι, το ντάμα-ντάμα, διότι έχει ένα DNA το οποίο διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα. Οπότε είναι και στο κόκκινο βιβλίο, είναι μοναδικό όχι μόνο σε ελάφι, αλλά και ιδιαίτερο το DNA ως είδος, έτσι, για τα πλατώνια. Τώρα, μένουμε στο ίδιο ζήτημα, ακόμη μια προσέγγιση η οποία είχε γίνει από τον πρώην αντίμαχο και δημοτικό σύμβουλο βέβαια της Μίζων Μειοψηφίας, τον κύριο Σάββα Διακοσταματίου. Όσον αφορά το θέμα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, θα ήθελα απλά να πω ότι πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εισήλθε προς συζήτηση ένα θέμα με εισήγηση του αγαπητού συναδέλφου του γιατρού του Σάββα του Καραταπάνη, ο οποίος ζήτησε την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έναρξη συζήτησης για τη σύναψη μιας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όσον αφορά την αντιμετώπιση του θέματος του υπερπληθυσμού των ελαφιών εδώ, που ονομάζεται Πλατώνι Ρόδου, ντάμα-ντάμα, με σκοπό βέβαια να οδηγηθούμε στη μέθοδο της στήρωσης των ελαφιών. Αυτή ήταν η αφορμή που ξεκίνησε η κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θέλω να καταθέσω τη δική μου πρόταση, απευθυνόμενο σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές μας. Ακούστε, οποιαδήποτε μέθοδος και να εφαρμοστεί θα πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα μια επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι λοιπόν σωστό να συναυθεί μια προγραμματική σύμβαση κατά πόσον θα επιτραπεί αυτή η νομοθεσία, γιατί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε συνάψει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση της καταγραφής πρώτον του αριθμού των ελαφιών και δεύτερον της προτινόμενης μεθόδου προκειμένου να διατηρηθεί ο πληθυσμός αυτός, εφόσον δεχτούμε ότι υπάρχει υπερπληθυσμός, σε επίπεδα ισορροπίας. Ισορροπίας που δυστυχώς βέβαια την ισορροπία αυτή διατάραξε η ανθρώπινη δραστηριότητα. Πρέπει όμως να υπάρξει μια ισορροπία στη φύση, στη δραστηριότητα, προκειμένου και το ελάφι να ζει χωρίς να κινδυνεύει και ταυτόχρονα βέβαια και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον υπερπληθυσμό κυρία στους αγρότες και όχι μόνο στην Νότια Ρόδο αλλά σε όλο το νησί. Η δική μου λοιπόν πρόταση είναι να επεκταθεί αυτή η συνεργασία εφόσον επιτευχθεί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για όλο το νησί με στόχο και συνδυαστικά με την πρόταση του Υπουργείου, του Υπουργού του κυρίου Αμυρά για τους λεγόμενους φράχτες και τα σημεία όπου θα διατίθεται τροφή για τα ελάφια, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Αυτή τη στιγμή τα ελάφια δυστυχώς λόγω της συνεχιζόμενης παρέμβασης του ανθρώπου, βλέπε πυρκαγιές, βλέπε αποψήλωση της γης, δεν βρίσκουν τροφή και έτσι οδηγούνται σε καλλιέργειες τις οποίες καταστρέφουν προφανώς. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να μπούμε σε μία βάση μία συζήτηση. Μπορεί να έχουν γίνει στο παρελθόν διάφορες συζητήσεις, αλλά ουδέποτε είχε, αν θέλετε, μπει μία τέτοια σκέψη. Εννοώ να ακολουθήσουμε έναν άλλο τρόπο. Και βεβαίως, καλά κάνουν και συζητάνε, γιατί στο τέλος βλέπω ότι θα την πληρώσει ο Καρταπάνης αυτή την ιστορία. Ανατέθηκε αυτή η μελέτη, η οποία θα δείξει τελικά πόσα είναι τα ελάφια, ποιος είναι ο πληθυσμός των ελαφιών, ο οποίος υπάρχει στην Ρόδο. Έγινε στον ΟΦΙΠΕΚΑ, έτσι, δηλαδή στον οργανισμό που αφορά το φυσικό περιβάλλον. Ανατέθηκε αυτή η μελέτη, η οποία ακυρώθηκε πράγματι το 2019 με την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Διαβάζοντας τώρα αυτή την απόφαση, διαπιστώνει κανείς ότι αν
Έχουμε μία άλλη προσέγγιση και αυτό κάνει πλέον ο οργανισμός. Μπορεί να υπάρξει μία, αν θέλετε, μία εξέλιξη που φαντάζομαι ότι θα υπάρξει. Λοιπόν, άρα το σημαντικότερο να δούμε τον πληθυσμό, τους αριθμούς, αυτά τα οποία λέμε κατά καιρούς 20-30 χιλιάδες δεν έχουν καμία βάση. Και επίσης αυτό το οποίο είναι μία πραγματικότητα, γιατί εγώ ακούω πάρα πολλούς έτσι να μιλάνε γι' αυτό, είναι ότι αν σε συλλάβουν, είσαι λαθροθύρας με ελάφη, επειδή ακούω γιατί σταυρώνεις στην Νότια Ρόδο και άλλα πολλά, αυτό το οποίο κάνεις είναι να εκτίσεις την περιουσία στη φυλακή. Δεν εξαγοράζεται αυτή η ποινή. Και το σημαντικότερο, γιατί το ακούω πάρα πολλούς. Κοιτάξτε, τα λέγαμε και το πρωί. Οι κυνηγοί, έτσι, αυτή η νέα γενιά των κυνηγών δεν έχει καμία διάθεση, καμία πρόθεση και δεν κυνηγάει το ελάφι. Δεν κυνηγάει καθόλου το ελάφι, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το κυνήγι και στην περιοχή μας έχουν μία άλλη σχέση με το ζώο. Και βεβαίως το διαπιστώνει κανείς όταν καταλαβαίνει ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ πληθυσμοί. Αλλά οι πληθυσμοί έχουν αυξηθεί επειδή εμείς με την ανθρώπινη δραστηριότητα, την ανθρώπινη ανοησία και τα υπόλοιπα, τα σχετικά, δεν έχουμε αφήσει βιότοπο δάσος στη Ρόδο. Οπότε τα ελάφια εκ των πραγμάτων αναζητώντας τροφή κατεβαίνουν. Επίσης αυτά που λένε κάποιοι, όποιος έχει δει ελάφι να τρέχει, θα καταλάβει ότι σε χρόνο ντετέ, δηλαδή, πάρα πολύ απλά, μπορεί να διανύσει πολύ μεγάλες αποστάσεις σε μια ταχύτητα που υπερβαίνει τα 80 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν βλέπεις ένα κοπάδι αυτή την ώρα στα Λάερμα και σε 7 λεπτά το ίδιο κοπάδι είναι στο Ασκληπιό. Γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε με αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι το σημαντικότερο όλων κατά την κρίση μου είναι ότι η επόμενη φορά η οποία θα γίνει μια συζήτηση θα είναι μια σωστή βάση και βεβαίως αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει μια ευαισθησία στην κοινωνία, οπότε ας το λησμονήσουμε. Ουδέν κακό να μηγες καλού και αυτή η υπόθεση. Τώρα, πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Σας έχουμε πει ότι προετοιμάζεται εδώ η περιοχή μας. Έχουμε την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την εξαιρετική Κατερίνα Σακελαροπούλου, το Σάββατο στην Χάλκη, στη συνέχεια στην Τήλο και το βράδυ του Σαββάτου φτάνει στην Σίμη Πρόεδρος. Την Κυριακή έχουμε τις λαμπρές εκδηλώσεις, παρουσία και της Προέδρου και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου του Παναγιωτόπουλου και βεβαίως του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Χατζημάρκου και όλων των εκπροσώπων κομμάτων κτλ. Στην Σίμη για την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή παράδοση του Βάγκενερ στο Μόφατ, στον Πάρκερ, στην Σίμη. Με αυτό το κομμάτι το ιστορικό θα ασχοληθούμε αύριο, δηλαδή θα δούμε αρκετά για την περίοδο εκείνη. Εξαιρετικό υλικό σε βίντεο, αλλά και εξαιρετικές φωτογραφίες. Αυτή την φορά, μετά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μετά από 36 χρόνια, τον πανηγυρικό της ημέρας στο Μητροπολιτικό Ναό θα τον εκφωνήσει ο φίλος και γνωστός δημοσιογράφος, ο Γιώργος Ζαχαριάδης, ο οποίος Γιώργος Ζαχαριάδης έχει γράψει πολλά, γνωρίζει πολύ καλά αυτή την ιστορία και έρχεται την καταγωγή του και από την Σίμη. Και αυτό γιατί ο στρατηγός, ο Κωνσταντίνος Κόρκας, έχει υπερβεί τον ένα αιώνα ζωής, του είχαμε κάνει και αφιέρωμα, είναι 101 ετών και υπάρχει μια, αν θέλετε, φυσική δυσκολία πλέον να βρεθεί στην Σίμη. Λοιπόν, αυτά αύριο στην εκπομπή μας. Τώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε έχοντας μαζί μας έναν εξαιρετικό αθλητή, bodybuilder, ο οποίος έχει κάνει, αν θέλετε, μία εξαιρετική κίνηση που δεν αφορά τον αθλητισμό, αφορά την εκκλησία δηλαδή. Μιλάμε για τον ταξιάρχη. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.